Δεύτερη μέρα της ΙΤΕΜΠΕ, τα μηνύματα για την Ελλάδα είναι καλά, το ελληνικό περίπτερο είναι γεμάτο και το πραγματικά εντυπωσιακό περίπτερο της Ρόδου είναι ακόμη πιο γεμάτο. Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες που έχετε, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα? Η της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλαγιά είναι αυτά που είναι πρώτη στο μυαλό στην ερώτησή σας. Δεν είναι ώρα για να εφησυχάσουμε. Βεβαίως υπάρχουν καλά νέα, υπάρχουν υποσχόμενα καλά νέα. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό είναι τελική απόκληση για να εξασφαλίσουμε το 2014, αλλά τα επόμενα χρόνια που θα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Οπωσδήποτε τα μηνύματα είναι καλά και είναι και τα αρνητικά. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τους πελάτες που κάνουν φέτος στη χώρα να τους ικανοποιήσουμε το 2015 και το 2016 να τους κάνουμε να θέλουν να ξανάρθουν στη χώρα. Είτε στη Ρόδο είτε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Η Ρόδος είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει φέτος τους ξένους τουρίστες και ειδικά τους Γερμανούς τουρίστες? Η Γερμανία στη Ρόδο ενώ πάει καλά, από την άλλη μεριά είναι περίπου στο 50% των αριθμών που έφερε πριν 10 χρόνια. Η Γερμανία στη Ρόδο είχε φτάσει στις 360-370.000 ετήσιες αφήξεις και πέρυσι ήμασταν στις 219. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα καλά νέα θα πρέπει να τα δούμε και αντικειμενικά και όχι μόνο υποκειμενικά, ενωγώντας τα γένια μας. Έχω την εντύπωση ότι η Γερμανία έχει πολύ μεγάλο περιθώριο να βελτιώσει τους αριθμούς της. Προσπαθούν οι συνεργάτες μας. Είναι μια χώρα παραδοσιακών συνεργατών στη Γερμανία και εμείς πρέπει να σταθούμε αντάξει των διαστάσεων και να ξαναφέρουμε αρκετούς Γερμανούς στο νησί μας. Πιστεύετε ότι φέτος τη διαφορά στην Ελλάδα θα την κάνει η γερμανική αγορά ή κάποια άλλη? Η διαφορά φέτος στη χώρα είναι η ρευστότητα, η κερδοφορία, η επιστροφή στην βιωσιμότητα, η επιστροφή στο να είμαστε εντάξει στο λόγο μας και ως προς τους προμηθευτές, τους πιστωτές, τους εργαζόμενους. Άρα για μένα στόχος δεν είναι τα μεγάλα νούμερα ούτε η αφήξη μόνο. Στόχος είναι τι θα μας μείνει στη ζέπη στο τέλος του χρόνου αφού έχουμε προλέσει τις υποχρεώσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε. Για το 2015, αφού το 2014 έχουμε πράγματι πολύ αισιόδοξα μηνύματα από όλους, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις με τους tour operators, σας έχουν αφήσει κάποια συμπεράσματα να βγάλετε από τώρα? Εάν τα πράγματα για το 2015 είναι ρευστά, για το 2014 είναι υποσχόμενα μένα, αλλά και σίγουρα. Ας κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρώτα πρέπει να περάσει το επόμενο βήμα και μετά να πάμε στο παρεπόμενο.